Είδες, πάσα όμως. Με βρειάζει. Όπου γράψεις και εμένα. Πλάκα, δεν είσαι όσο. Γιάου, καλωσορίσατε σε άλλο ένα gameplay εδώ στο Γερμανός κανάλι. Στο Γερμανός.gr. Αυτό το gameplay θα είναι λίγο διαφορετικό γιατί παίζω FIFA 22 με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ταρά! Ένα χειροκρότημα. Λίγο περίεργος συνδυασμός θα πείτε τώρα, είναι όντως. Καλωσόρισες. FIFA παίζεις. Καλώς σε βρήκα. Έχω να παίξω καιρό, αλλά και για εγώ. Χάρη σου. Και εγώ. Θα δούμε τώρα, θα είναι 0-0 ξέρω εγώ. Λοιπόν, θα παίξουμε δύο μάτς. Θα πάρω Tottenham, λογικά. Θα πάρει ο Ολυμπιακός. Στο τώρα όλη η φάση είναι για να δούμε έναν gamer, pro gamer, να παίζει με αθλητή. Θα υπάρχει και διαγωνισμός σε αυτό το βίντεο, θα τα πούμε μετά αυτά. Αλλά πριν πούμε στο βίντεο, κάντε subscribe σε αυτό το κανάλι γιατί κάνουν πολλά και διάφορα με πολλούς, όχι μόνο μαζί μου. Κάντε like, κάντε subscribe. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε. Τι ομάδα θα πάρεις, για πες στον κόσμο, τι ομάδα είσαι βασικά. Tottenham. Of course, εσύ. Θα θυμηθούμε τα παλιά. Εσύ. Εγώ θα πάρω Ολυμπιακό. Δεν κέρδισα τότε στο επίσημο, θα κερδίσω σήμερα. Oh. Εδώ είμαστε, στα κόκκινα. Ολυμπιακός Tottenham. Alright. Okay, so θα πάρω να εγώ πάρω. Είμαι αυτός. Ναι. Πώς με έχουν κάνει έτσι. Μοιάζω. Είσαι πιο όμορφο στα αλήθεια, ε. Στα αλήθεια ή εκεί. Στα αλήθεια. Για να δούμε λίγο εδώ τι γίνεται. Βάλε τους φίλους σου εσύ. Μόνο. Θα βάλει μόνο τους φίλους, το ξέρω. Είσαι και captain. Θέλεις να δώσεις το captain σε κάποιον άλλον. Άμα βάλω Αβραάμ μέσα θα το πάρει αυτός. Πολύ προσεκτικά στείνει. Πολύ προσεκτικά. Θέλει να νικήσει. Πώς κατεβάζεις την ομάδα εσύ, δεν είδα. 3-5-2. Αλλά Κόντε έτσι. Γιατί ο Κόντε έτσι θα παίζει. Ψάχνω να βρω τα ποσοστά μου τώρα. Το καλό μου είναι το physical. Pace δεν είσαι πολύ γρήγορος. Τι 50... 57. 57. Θα σε σχίσει ο Σον. Πάμε, πάμε. Good luck, my friend. Good luck. Good luck. All the best. Good luck, you're gonna need it. Play match. Έχω άγχος τώρα. Όταν πρέπει να παίξεις τέτοια match, στα αλήθεια, υπάρχει άγχος. Υπάρχει μόνο όρεξη. Προσωπικά, πριν το παιχνίδι έχω. Δηλαδή πριν το παιχνίδι λέω πώς θα είμαι, πώς θα... Αλλά μόλις ξεκινήσει. Όταν ξεκινάει ξεχνιέσαι, ναι. Λοιπόν, ξεκινά, σ' αφήνω. Σ' αφήνω να ξεκινήσει. Ωπα, ξεκινάμε ευθεία. Ωπ, ωπ. Φέτος το FIFA και καλά είναι λίγο πιο ρεαλιστικό και όντως το βλέπω από τώρα. Do not worry, αγώνιος. Εγώ λέω 3-0 τότε να. Κάτσε να βάλω τον γκολ και θα απαντήσω μέσα στο γήπεδο. Είσαι πολύ συγκεντρωμένο. Χαουτόν. Έπεπε. Χαουτόν. Περίμενε. Περίμενε ρε. Όχι ρε. Θα είναι όπως ήταν στα αλήθεια το μάτς. Πώς ήταν που παίξατε όντως, δηλαδή που ήταν Ολυμπιακός τότε να. Μπήκαμε πολύ καλά. 0-2 στο... 0-2 στο... Κάτσε στο... Ήταν από τα πρώτα μάτς του Μουρίνιο, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν το δεύτερο. Ναι. Πρώτο στο Champions League. Και, ας πούμε, βγάλαμε τον Τάιερ στο 20 κάτι, τόσο χαλιά πήγαμε. Ήταν 0-2 στο 20-25. Και... κάτι έτσι, αλλά πόσα στο τέλος. Στο τέλος σας βοηθήσαν κάτι ball boy εκεί πέρα, είχε βάλει ο Μουρίνιο να δίνει την μπάλα. Κάτι διαιτητές, κάτι φάουλ. Ο Κέιν πώς σου φάνηκε. Από κοντά, δηλαδή, σαν παίχτης. Killer, killer. Killer. Μια φάση. Πάρ' το. Όχι ρε. Δεν πάω καλά. Hold on, περίμενε. Δεν έχεις περάσει το κέντρο, τι δεν πας καλά. Και δεν συγκεντρώνομαι. Σέντρα. Αλλά έχει αλλάξει λίγο. Στα πολιτήρια, ποιος είναι ο πιο τρελός αυτός. Φωνάζει, ξέρω εγώ, πιο δυνατός. Φωνάζει όσο έχει να κάνει με το αποτέλεσμα ή έτσι γενικά, λίγο... Γενικά ποιος χαβαλέ ξέρω... Χαβαλέ... Κοίτα... Κάτσε ρε, μου μιλάς ρε... Σου
ο Ανδρούτσος είναι πειραχτήρη συνέχεια. Ναι, ενώ τους εκεί δεξί μπακ κοιμάται, δες τον. Ποιος είναι ο πιο ήσυχος. Ο πιο ήσυχος. Τώρα, ναι. Ο κάπτην, ο πιο ήσυχος, ο κάπτην πρέπει να φωνάζει, να μιλάει, ξέρω. Σαν κάπτην όμως, νιώθεις καθόλου περισσότερο βάρος, ας πούμε. Σαν... ναι, είσαι ευθύνες, γιατί... ουσιαστικά είμαι. Στο γήπεδο ή προτιμάς να είσαι πιο συγκεντρωμένος? Όχι, προτιμάω αυτό το ρόλο. Εντάξει, είμαι και πολλά χρόνια στην ομάδα, οπότε ξέρεις. Με τράγει αυτό. Κάτσε ρε. Έλα ρε φίλε, πρώτο σούτ ρε φίλε. Human son with the 1-0, with the 1-0 mine. Φάκι, ναι. Το μιλάω και δεν το αρέσει. Πρώτο σουτ στην αιστεία, γκολ ρε φίλε. Yeah, βλέπεις τη διαφορά, με έβαλες πήρα... Είδες πάσα όμως. Ξέρεις, παλιά σπάγαμε τηλεοράσεις, μοχλούς. Κοίτα, μην φύγει κανένας μοχλός τώρα σε λίγο. 1-0, half time, Tottenham, thank you very much, Human Son. Don't worry, έχουμε ώρα. Εγώ δεν κάνω αλλαγές. I'm good, I'm all good, baby. Ίσως πρέπει να βγει ο Μπουχαλάκης. Όχι ρε, κολώνα μέχρι το 90, το στηρίξω. Να χτυπήσω λίγο... αντεπίθεση. Βλέπετε, αν βλέπουν τώρα οι συμπαίκτες σου, βλέπετε τι κάνει σαν μάνετζερ. Τους βγάζει. Πρέπει να στηρίξω τον εαυτό μου, τι να κάνω, να πετάξω έξω. Ξέρεις ποιος θα στο βάλει τον κολέ. Ποιος. Μασουρίτα. Νομίζει. Τώρα χάνουμε όμως και θέλουμε το παιχνίδι, οπότε θα πάω full attack. Θεωρώ ότι και ο κύριος Μάρτινς κάτι τέτοιο θα έκανε. Όταν στα αλήθεια σε βγάζει ο προπονητής από το μάτς, από τη στιγμή που νιώθεις ότι καλά έπαιζες αυτό, ναι. Καταλαβαίνεις εντελώς την απόφαση ή κάπως σε παίρνει το τρολόλο? Κοίτα, εκείνη την ώρα πάνω στα νεύρα σίγουρα σε πειράζει. Δηλαδή μπορεί να μην αντιλαμβάνεσαι ότι... ότι γιατί βγάζει εμένα, ας πούμε, να πεις, αλλά μπορεί μετά να πεις... Το παίρνεις κάπως προσωπικά, ας πούμε. Ναι, εκείνη την ώρα νομίζω πάνω στα νεύρα. Μου μιλάει και μου αποσπάει την προσοχή, παιδιά. Ναι, μην μιλάω να παίζουμε έτσι. Μισή ώρα. Ρε φίλε, εδώ πέρα παλιά παίζαμε και δρώνε τα χέρια μας. Hold on. Up! Ποιος είναι ο πιο stylish στην ομάδα, από θέμα ρούχα τώρα. Ρούχα. Ο πιο κυριλέ φάση. Κυριλέ. Ο Ελαράμπη βάζει έτσι κάτι περίεργα. Εμβιλά, σετάκια πάντα. Πάνω κάτω τα ίδια. Άιντε ρε. Σουτ θα κάνεις, χα? What's going on, bruv? Άιντε ρε, λίγο. Φάουλ. Δώσε μια κάρτα, ρε. Χαμπαμπα! Έλα ρε! Λορίς, my friend. Ρε φίλε, τι χάνεις τώρα? Μπράβο ρε μπούχα. Τώρα που παίζουμε αυτό με προσπαθείς λίγο να πάρεις παραπάνω τον εαυτό σου. Όχι, ούτε καν. Το προσπερνάω όσο μπορώ. Είπαμε, έχει μόνο 57 pace, είπαμε. Σίγουρα να φύγω στην αντεπίδεση, δεν μπορώ. Ναι, my friend. God damn it. Η αλλαγή μου είναι αυτός, το ξέρεις, ε. Η αλλαγή σου, καλός προπονητής. Η αλλαγή μου, my friend. Καλός προπονητής. Μπράβο ρε, νιου κουρού. Νομίζω πρέπει και εγώ να κάνω καμιά αλλαγή τώρα. Ξέρεις ότι στο FIFA τώρα μπορείς να κάνεις quick αλλαγές. Πατάς R2. Α, από κάτω, το πρόλαβα, ναι. Κοίτα ρε ο γκολ 1-2. Αδούμε λίγο τον γκολ. Είναι, ξέρω εγώ, οι φανς της Tottenham στη γωνιά τώρα του γηπέδου. Μπράβο ρε νιουκουρού. Πω, προλαβαίνω και να κερδίσω, παιδιά, για να τροπεί. Wait, hold on. Διπλό ημίχρονο, άσου τελικό. Sorry, παιδιά, πρέπει να κάνω αλλαγή. Hold on. Να μπει ο Ντελιάλη. Έπαιζε ο Άλλη που παίζαμε στα αλήθεια. Έπαιζε, ναι. Αυτός μας έβαλε και έναν κόλ, νομίζω. Λοιπόν, φίλο Ρέγγελον, αγόριος.
Επειδή και εγώ σκέφτομαι τώρα ερωτήσεις να σου κάνω και δεν παίζω καλά. Δες τώρα. Απευθείας, όταν. Όταν, απευθείας. Έλα. Έλα, Μπεργκουάιν. Όταν, Κέιν. Σον, αγόριος. Ρε ο Σον. Ρε ο Σον. Και στα αλήθεια έκανε κάτι τέτοιο. Νευριάζει, μην νευριάζει. Αν ήταν να χαίρεσαι που δεν είναι Tottenham, Ολυμπιακός, τα αλήθεια είναι. Ναι, το παιχνίδι τώρα μας κοροϊδεύει. Κάνω εγώ 10 φάσεις, εσύ μία και επειδή έχει καλύτερο σου το βάζεις. Επειδή ήρθε τώρα ο Conte και έχουν όρεξη, καταλάβεις. Ναι, εντάξει. Γι' αυτό... Στα αποδυτήρια, ποιος βάζει συνέχεια μουσική και σπάντα νεύρα αυτό. Οι Αφρικάνοι βάζουν κάτι τέτοια που είναι όλη την ώρα το ίδιο. Και σου δείξει αυτό ή θέλεις παραπάνω συγκέντρωση ή εσύ. Όχι, εντάξει, δεν έχω θέμα. Είμαι εύκολος αυτά. Δηλαδή και με μουσική και χωρίς. Κρατάς την μπάλα τώρα, κάνεις καθυστερήσεις. Θέλω να κάνω το θέλω κάποιον που κάνει τρίπλε. Α, δεν το έκανα καλά, Χόντα. Σον, Αλέι, έλα. Α, σουτ! I think you are beaten, my friend. Α, oh, that was a nice year. Hold on, hold on. Έλα, Λόνα. Δεν θέλει άλλη. Goddammit. Τι δίνεις εκεί ρε φίλε. Αγκώτες. Έλα. Έλα Κέιν. Έλα Σον. Ναι. Πήραμε, έλα. Τελειώσει. Τελειώσει. Sorry, Mike. It's a good game. It's a good game. Θα παίξουμε αλόνα όμως. Να αλλάξουμε ομάδες. For sure. Να ξέρετε ότι έχουμε διαγωνισμό όπου κάποιος από εσάς θα κερδίσει φανέλα Ολυμπιακού. Έχουμε το πλουζάκι, να υπογράψουμε το πλουζάκι για να το δείτε. Θα δώσουμε και 5 FIFA 22 για PlayStation 5. Ταρά! Το υπογράψεις και εμένα. Πλάκα, δεν είσαι όσο. So, για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι subscribe σε αυτό το κανάλι, να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής κάτω στην περιγραφή και να γράψετε σχόλιο. Πολύ απλή ερώτηση, απαντήστε την ερώτηση, τι ήταν μόλις τώρα το σκορ. Σε αυτό το μάτσι ή στο επόμενο. Τώρα, σε αυτό που παίξαμε μόλις τώρα, τι ήταν το σκορ. Και επειδή έχουμε σοβαρέψει τώρα τα πράγματα, πρέπει να είμαι πιο άνετος τώρα. Σοβαρευτήκαμε. Γιατί δεύτερο σερί παιχνίδι δεν γίνεται να χάσω. Μ' αρέσει που έχεις αυτό το passion μέχρι και εδώ, ας πούμε, να θέλεις να νικήσεις. Ναι ρε φίλε, τι, mentality. Okay, so. Αν θα πάρεις Liverpool, να πάρω City. City. Να μην πάρω μια ομάδα καλύτερη, γιατί... Πάρε. Τα ίδια είναι, ορίστε. Τα ίδια είναι περίπου. Okay. Liverpool, City. Τώρα θα δούμε όντως. What a one. Δεν ξέρω γιατί. Μ' αρέσει να παίζω 3 πίσω. Εσύ τι λες για την formation. Μ' αρέσουν. Στην πραγματικότητα είναι δύσκολο σύστημα, αλλά άμα το παίξεις καλά. Η φάση με το FIFA είναι ότι παίζεις μόνο όσοι έχουν better stats, ας πούμε. Δεν βλέπεις τους παίχτες, βλέπεις τα νούμερα. Έχω βγάλει τον Stones, ας πούμε, γιατί είναι 83. Εγώ έβαλα Τσιμίκα όμως, γιατί είναι αδερφός, πρέπει να το στηρίξω. Αλλιώς θα μου πάρει τηλέφωνο και με κράζει, καταλαβαίνεις. Άμα δω τα δύσκολα, θα βάλω Ρόμπερτσον. Θα σου κάνει κάτι κολπάκια τώρα ο Σίλβα. Έχεις πολλούς ρε φίλε, Μαχρές, De Bruyne. Έχω θέμα με τα κολπάκια, δεν μπορώ, πρέπει να κάνω. Μόνο Sterling και Jesus έχουμε, δεν έχουμε. Τέλος πάντων. Είσαι φίλε Grealish, 110 εκατομμύρια τον πήρανε. Foden. Πού τον, 84. Πού να βάλω τον Grealish. Anyway. Gundogan. Αγώνιος. Όποιος και να βάλω. Το ίδιο είναι. Ακόπτης. Pretty much. Το άγχος είναι μεγαλύτερο τώρα. Καλή μεγάλη διαφορά αυτό το που κάνετε πριν τα μάτς. Στο μυαλό. Ακόντιος. Sorry, αλλά θα πρέπει να σου μιλάω ξανά. Ξέρω ότι δεν σου αρέσει. Θα συγκεντρωθώ τώρα, my friend. Πρέπει, ρε φίλε. Τώρα πρέπει. Δεν συγκεντρώνομαι. Όταν. Ναι! Yeah. Ο τερματοφύλακας έβαλε τον goal. Hold on. Wait, θέλω να δω replay. Ο τερματοφύλακας το βάλε. My friend, τη γλίτωσε στην πρώτη, δεύτερη ήρθε Σάντιο Μανές. 3-1 City. Wait, look, wait, hold on. Τι, καλή απέκρουση. Λες, έκανες σέντρα εσύ, δε. Καλή απέκρουση κάνει. Να είσαι, οκ. Νομίζω κατάσταση. Τώρα εσύ θα ρωτάς. Και εγώ θα απαντάω για να παίζω εγώ καλύτερα. Για πες, πώς ξεκίνησες το
στο YouTube. Yeah. Ξέρεις ότι έπαιζα, είχα μανία με το PlayStation 3 πολύ την ώρα και τόσες πολλές ώρες έπαιζα. FIFA ή γενικά. Γενικά, που το έκαψα, έκαψε. Έπαθε, το σπάσα. Μια μέρα απλά ξαφνικά δεν δούλευε και από βαρεμάρα έκανα το πρώτο μου YouTube βίντεο. Τι βγάζει τώρα, δεν με ακούει καν. Ακούω ρε, απάντα εσύ. Ο κόσμος ακούει. Α, για τον κόσμο ρωτάς. Ο κόσμος ξέρει. Κύπρο. Τι Κύπρο. Γενικά εκεί πέρα είσαι περισσότερο ή πηγαίνεις από εδώ και από εκεί. Ναι, πανέφυγε. Αλλά το κοινό μου είναι, ας πούμε... Ρε! Ρε! Πω, θα τον ξεφτυλίσω, παιδιά. Οκ. Oh no, it's ok. Επειδή δεν ξέρω καλά τους παίχτες, γιατί δεν είμαι τότερα μου, κατάλαβες. Γι' αυτό. Ρε, εγώ είμαι ο γκέιμερ. Σταμάτα! Σε αυτούς είναι το μέσα, δεν περίμενα αυτό. Θα βάλω 3 στο πρώτο μήχρονο, να είμαι χαλαρός μετά, κατάλαβες. Είμαι λίγο νευριασμένος, δεν φαίνεται. Αλλά έχω νεύρα. Έχω νεύρα τώρα. Δεν γίνεται, εγώ είμαι ο γκέιμερ. Έλα. 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 Ήσυχα, ήσυχα. Όχι ρε. Ρε. Αν μπορούσες να παίξεις με Premier League ομάδα, στα αλήθεια. Να πάω, εννοείς να είμαι στην ομάδα. Ναι, όντως. Εσύ, σαν... Κοίτα, μου αρέσει η City και ο Guardiola που είναι τώρα προπονητής στο ποδόσφαιρό του. Αλλά μου αρέσει και η Chelsea. Δηλαδή, αν είχες επιλογή, θα πήγαινες τώρα Chelsea. Ναι, νομίζω Chelsea. Αυτή τη στιγμή. Ρε, ένα γκολ τουλάχιστον. Έλα. Μπράβο ρε, Άλισον. Μπράβο ρε, Άλισον, παιχταρά. That's okay. Κάνει ό,τι να είναι. Φύγαμε, φύγαμε. Ο pro gamer κάνει ό,τι να είναι. Κλέψε τώρα. Κλέψε τώρα, ρε φίλε. Ρε, δεν γίνεται. Ένα σουτ. Καλό δεν έχω κάνει. Τίποτα, μόνο με τότε να με τον καθαρίσαμε. Φαντάζομαι να έπαιζα στα αλήθεια ποδόσφαιρο, ας πούμε. Μικρός δεν έπαιζες. Έπαιζα, ναι. Εντάξει, όταν ήμουν μικρός, 13-14, δεν θυμούμαι καν. Έβαλα έναν κολ, κατά λάθος. Πήγαινα για σέντρα. Έπαιζα wing εγώ, γιατί ήμουν γρήγορος. Όχι! Please! Are you serious? Δεν έβλεπα καν, ήμουν αλλού, σκεφτόμουν το παρελθόν. Μας έστωσε τον γκολ το μαγικό. Να τελειώσω την κουβέντα μου. Έπαιζα wing, πήγα να κάνω σέντρα και δεν τη βρήκα καλά. Δεξιπόδι αριστερός είσαι. Όχι, δεξί. Και δεν το δω καλά και πήγε έτσι και πήγε μέσα. Πανηγύρισες. Δεν το είδα καν ότι πήγε μέσα. That's my footballing story. Δεν θα αλλάξει κάτι. That's all I have. Μετά παρέμβησα. Όχι, πρέπει να συγκεντρωθώ. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Συγκέντρωση μου. Έλα. Ρε FIFA. Please, give me a goal. Ρε FIFA. Στα αλήθεια είσαι καλός στην άμυνα. Δεν είναι το καλύτερό μου. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ είσαι καλός στην άμυνα. Πρέπει να κάνω ρε φίλε. Goddammit. Τι είναι αυτό ρε Φιρμίνιο. Τώρα που έχω την ευκαιρία, μιλάω με pro athlete. Όταν ήρθε η φάση που πρέπει να κάνει... Ρε please, thank you. Συνέχισε ρε. Όταν έχετε penalties. Ναι. Πώς είναι αυτό το αίσθημα την ώρα λίγο πριν κάνεις το penalty kick. Σε τρώει το άγχος, ας πούμε. Κάτσε να σου βάλω το τέταρτο. Το τρίτο, sorry my friend. Είναι τρίτο ακόμα, όχι τέταρτο. Ναι, ανάλογα. Άμα είναι και 0-0 σου παλιά, ρε φίλε. Σκέφτεσαι, ας πούμε. Σκέφτεσαι άμα το χάσεις, τι θα γίνει. Ναι, αυτό ήταν να πω. Σκέφτεσαι την ομάδα αν το χάσεις ή σκέφτεσαι τι θα γράφουν στα μίντια αν το χάσω και τέτοια. Όχι, δεν ασχολούμαι. Νομίζω, όχι. Το πιο σημαντικό είναι η κρισιμότητα του αγώνα. Δηλαδή, άμα είναι ντέρμπι ή αν είναι Ευρώπη. Ξέρεις, άμα είναι με κάποια μικρή ομάδα, okay, μπορεί να περάσει και έτσι, αλλά άμα είναι πιο σημαντικό παιχνίδι. Έχεις χάσει πέναλτι. Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχω χάσει. Δεν χτυπάω και πολλά βέβαια. Γι' αυτό λες έτσι, τώρα να χάσεις πέναλτι και να σε κράζουν όλοι στα social. Ναι, ρε φίλε, αλλά έχουν χάσει άλλοι και άλλοι, εμείς δεν θα χάσουμε. Σκέψου γι' αυτό.
Ξέρεις ότι έχω το πιο subscribed gaming κανάλι στην Ελλάδα και με νικάς 3-0. Λες να χάσεις. Δεν τρέπεσαι. Ναι, αλλά είσαι γενικά στα gaming, οπότε εντάξει. Και σε ένα παιχνίδι να χάνεις. Έπαιζα και FIFA παλιά συνέχεια. Oh my lord. Γερμανός. Sorry. Δεν ξέραν ότι είμαι καλός και εγώ, ρε. Άκου, το λέω πάντα στο gaming κανάλι. Άλλο να παίζεις μόνος σου. Ω, έχεις ζαλιστεί, έχεις ζαλιστεί. Άλλο να παίζεις μόνος σου με την ησυχία σου και άλλο την ώρα που τραβάς βίντεο. Like this. Ρωτάμε εσύ κάτι. Τι να σου πω, τώρα κάτσε να σκέφτεσαι. Ρε, τι κάνω, ρε. Παιδιά, είναι ζαλισμένος, ε. Περίμενε, πρέπει να κάνω αλλαγές. Ναι, ναι, κάνω αλλαγές. Κάτσε, θέλω να σε βοηθήσω, μπας και κάνεις τίποτα. Στη θέση σου έβαζα και Φόντεν. Είναι καλή η άλλη. Φόντεν είναι πολύ καλός. Ναι, αλλά 84, πού να το βάλω. Έλα ρε, δεν παίζουν τώρα τα νούμερα. Τέλος πάντων, δεν είναι η θέση του καν. Anyway, γενικά δεν βλέπεις πολλούς Ελληνές. Γενικά, ναι, μας έχουν λίγο υποτιμημένους. Τι λες να φταίει αυτό, ας πούμε. Κάτσε να σου πω. Να βάζεις τον κόλ και μετά. Hold on. Τι φταίει, πολλά φταίνε, πολλά φταίνε. Πρέπει να αλλάξει κάτι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γενικά να κάνουμε καλύτερες πορείες με την εθνική, με τις ομάδες μας στην Ευρώπη, έτσι ώστε να μας έχουν λίγο σε μεγαλύτερη υπόλοιψη. Αλλά τώρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε τρεις παίχτες αυτή τη χρονιά, Premier League. Πηγαίνουν καλά, οπότε ξέρεις, παίζει ρόλο γι' αυτό. Άμα πηγαίνει κάποιος καλά, μετά θα ξανασχοληθούν και με Έλληνες. Να δουν ο Τσιμίκας, ας πούμε. Mm. Πάει καλά. Οπότε γιατί να μην πάρουμε κι άλλο Έλληνα. Μπορεί να ανταπεξέλθει, κατάλαβες πώς πάει. Τώρα μην αποφεύγεις όμως, εδώ είναι καθυστερής και είναι 3-0. Πριν με το ζόρι με κέρδισες. Φίλε, δεν έχω σον τώρα, δεν έχω σον. 3-0! Λοιπόν, είδατε πώς παίζει πραγματικά ένας pro gamer με κάποιον που ξέρει όντως ποδοσφαίρο. Καλά, όταν παίζεις FIFA, εντάξει, σκέφτεσαι στα αλήθεια τι θα έκανες. Κοίτα, εγώ παίζω όπως θα ήθελα να παίζω μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, είδες που έπαιζα πας. Έχω δικαιολογίες, βλέπετε. Έχω δικαιολογίες. 1-1, θεωρώ. Νίκησα εγώ το πρώτο, νίκησες το δεύτερο. Το πρώτο δεν πιάνεται, είπαμε. Είχα να παίξω 2 χρόνια. Fair play. Fair play. Παιδιά, μην ξεχνάτε το διαγωνισμό για την φανέλα, για τα PlayStation Games. Πριν κλείσουμε, ξαναλέω, κάντε subscribe, γιατί κάνουμε πολλά και διάφορα σε αυτό το κανάλι. Κάντε like, λάβετε μέρος στον διαγωνισμό, δεν υπάρχει λόγος να μην λάβεις μέρος. It is free. Thank you very much που ήρθες και νίκησες τον pro gamer. Για να είναι δίκαιο, να χάσεις στο επόμενο match στα αλήθεια, να χάσετε. Γιατί όχι. Να παίξεις λίγο χαλιά, να χάσετε στα αλήθεια. Μπορεί να σε κάνει και καλύτερο αυτό το match, να κάνεις λίγο προπόνηση την επόμενη φορά, να είσαι καλύτερος. Σκέφτηκες καθόλου όταν τελειώσεις από ποδόσφαιρο ενός σαν παίκτης να γίνεις προπονητής? Το έχεις σκεφτεί? Έτσι πως θα βλέπω τώρα, μου αρέσει. Και εγώ σκέφτομαι να γίνω coach. Θα μπορούσα. Δηλαδή άμα σε βρω, έχω σίγουρη νίκη. Anyway, ξαναλέω, thank you very much. Ξαναλέω και σε εσάς, like friend. And subscribe. Subscribe. Αυτό. Bye!